Λοιπόν, πάμε τώρα να σε ταξιδέψω λίγο. Έλα, αν να με ταξιδέψει, σηκώνομαι. Ναι, γιατί η κακαδιά σ' αρέσει, την τρως. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά τρώω τα πάντα. Τρώω τα πάντα. Εντάξει. Εγώ δεν τρώω τα πάντα, αλλά φαντάζομαι γιατί, ότι. Γιατί δεν τρως. Ψάρια τρως. Όχι, όχι, όχι. Γιατί? Όχι, όχι, όχι. Δεν τρως ψάρια. Άλλη ιστορία. Τότε θα μιλήσει εσύ για την κακαδιά. Γι' αυτό το κάνω την πάσα σε σένα, να τα πει εσύ για την κακαδιά που θα μπει και σε ρεκόρ Guinness από ό,τι διαβάζω εγώ. Μα αυτό είναι το θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι αν θα αποκτήσουμε στην Ελλάδα και δει στην Κρήτη και δει στη Σιτία, εάν θα έχουμε τη μεγαλύτερη κακαδιά που έχει γίνει ποτέ. Ο κύριος Ζερβάκης. Ο Γιώργος Ζερβάκης, δήμαρχος Σιτίας. Γεια σας, δήμαρχε. Καλημέρα από τη Σιτία, καλημέρα. Και τι όμορφη εικόνα μας δίνετε πάντως, με όλη τη Σιτία πίσω σας. Είμαστε στο παραλιακό κομμάτι όπου θα παρασκευάσουμε το απόγευμα, όπως είπατε και εσείς, την μεγαλύτερη κακαδιά να μπορέσει η Σιτία να εγγραφεί στο βιβλίο Guinness. Και διαβάζομαι πολύ ενδιαφέρον την διεθνή αποτύπωση αυτού που κάνετε πίσω σας. The largest serving of κακαδιά so far. Το μεγαλύτερο δηλαδή πιάτο κακαδιά μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο σερβίρισμα σου. Εγώ μου άρεσε η διεθνή αποτύπωση. Εσύ θέλεις το αγγλικό. Πάει για Guinness, σου λέω. Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν, κύριε Ζερβάκη, άρα σήμερα έχετε βγάλει. Έχουμε εγγραφές τις οποίες πρέπει να τηρήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται και η διαδικασία όπως πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Ποιος είχε αυτή την ιδέα, κύριε Ζερβάκη? Η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες ιδέες ξεκινούν μεταξύ τυρού και αχλαδίου, όπως έχουμε πει. Και η συγκεκριμένη ιδέα, λοιπόν. Πίνετε ρακί ξεκίνησε ένα βράδυ, κάποιος έπινε ρακί ένα μεσημέρι. Ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς όπως το λέτε. Ξεκίνησε λοιπόν η παρέα. Ένας φίλος είπε την ιδέα, την αποδεχτήκαμε όλοι. Έγινε η πρώτη συνεννόηση με τους επαγγελματίες αλληλής της περιοχής, τους ερασιτέχνες. Φάνηκε ότι υπήρχε αρκετή διάθεση από τον κόσμο, οπότε προχωρήσαμε στο εγχείρημα. Τα νούμερα θα μας τα πείτε. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Μην μιλάς εσύ, δεν ξέρεις. Θα σας πω τη συνταγή λοιπόν. Να πούμε καταρχήν να ξεκινήσουμε από το καζάνι το οποίο το έχουμε δίπλα μας. Για να το δούμε. Το σχέδιο το οποίο έχει ήδη κατασκευαστεί. Το βλέπετε. Τεραστίων διαστάσεων. Πόσο είναι αυτό το καζάνι λοιπόν? Ακριβώς. Το καζάνι το συγκεκριμένο χωράει μέσα 1200 λίτρα. Μάλιστα. Είναι προδιαγραφών μαγειρικής, είναι ανοξείδωτο σκεύος, ειδικά κατασκευασμένο. Βλέπω εδώ, βλέπω κάτι υποδοχές προφανώς, γιατί αυτό το σηκώνει γερανός. Δεν φαντάζομαι ότι το σηκώνει κάτι άλλο. Έλα και στο πέντε άνθρωποι να μαζευτούν γύρω. Είναι ότι πρέπει να ζυγιστεί το απόβαρό του και το μειχτό βάρος. Ούτως ώστε να ξέρουμε το καθαρό βάρος του παρασκευάσματος πόσο είναι, για να γίνει και εγγραφή στο βιβλίο Guinness. Η συνταγή για την κακαδιά θα μας την πείτε, θα μας την αποκαλύψετε, ή είναι εκεί τοπικό σας? Η συνταγή για την κακαδιά είναι πάρα πολύ εύκολη και είναι η συνταγή η οποία χρησιμοποιούσαν πατροπαράδοτα οι ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα στα καΐκια να αποθηκεύουν λαχανικά, όπως κάνουμε σήμερα τις σύγχρονες σούπες εμείς και τις σύγχρονες κακαδιές. Ναι. Θα περιέχει λοιπόν 20 κιλά ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο Σιτίας, θα περιέχει περίπου στα 18 κιλά κρεμμύδια, 230-235 κιλά ψάρι ολόφρεσκο της περιοχής, 110 κιλά πατάτες και το νερό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει το παρασκεύασμα σύμφωνα με τις διαδικασίες. Για να το καταλάβω, σήμερα που είναι πρωί έχουν ξεχυθεί στις θάλασσές σας οι ψαράδες της περιοχής και ψαρεύουν ψάρια. Τα ψάρια έχουν ψαρευτεί ήδη. Ήδη έχουν ψαρευτεί. Βέβαια, περιμένουν σήμερα. Γιατί διαβάζω εδώ ότι στις 8 το απόγευμα θα τη φτιάξετε την κακαδιά. Ναι, και τι, δεν θα έχουν σίγουρα τα ψάρια. Τα ψάρια όμως, κοιτάξτε, πρέπει να ετοιμαστούν, να καθαριστούν, να τακτοποιηθούν, να ελεγχθούν από τον πιστοποιητή, όπως έχει έρθει από χθες. Ποιος θα μαγειρέψει, δήμαρχε, εκεί? Θα έχουμε την τιμή να έχουμε τη διεθνή σεφ, την καταξιωμένη, την κυρία Ντίνα Νικολάου, η οποία είναι λάτρης της περιοχής. Έχουμε προσωπικές σχέσεις και προσφέρθηκε ανιδιοτελώς να έρθει να μας βοηθήσει να παρασκευάσουμε την μεγάλη μας κακαδιά. Αυτό λοιπόν, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει τέτοια άλλη κατηγορία στο ρεκόρ Guinness. Εσείς τη δημιουργείτε στην ουσία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες σούπες, αλλά συνήθως είναι σούπες οι οποίες, ξέρετε, αυτές οι σούπες που κάνουν οι Αγγλοσάξονες, οι οποίες δεν έχουν και καμία σχέση με τις δικές μας σούπες. Εμάς είναι η πατροπαράδοτη, η παραδοσιακή κακαδιά και γι' αυτό εκτιμούμε ότι εκτός το ότι θα είναι η μεγαλύτερη, θα είναι και η νοστιμότερη. Θα κάτσετε και θα τη φάτε μετά? Είναι προαπαιτούμενο. Έχουν ήδη κατασκευαστεί ειδικά πύληνα δοχεία, τα οποία έχει γραφεί απάνω το λογότυπο. Θα μοιραστούν αυτά τα πύληνα και θα δοθούν και σαν αναμνηστικά σε όλους όσους θα παρευρεθούν στην περιοχή. Πόσα είναι αυτά τα πύληνα? 2.000. Και πώς περιμένετε ότι θα έχετε 2.000 ή περιμένετε ότι θα έχετε περισσότερους ανθρώπους? Δηλαδή θα αρχίσει να πέφτει και ξύλο για το ποιος θα πάρει το πύληνο.
Θα έχουμε περισσότερους, αλλά δυστυχώς οι δυνατότητες μας σαν πρώτη φορά είναι αυτές. Μακάρι να επιτύχει η διαδικασία και του χρόνου θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Είναι αλήθεια και εμείς σας το ευχόμαστε. Μακάρι να ήμασταν το βράδυ εκεί απόψε για να την τρώγαμε και εμείς. Λοιπόν, άρα όποιοι είστε στην Κρήτη, σπεύσατε λοιπόν, διότι απόψε βράζεται, απόψε παρασκευάζεται η μεγαλύτερη κακαβιά, η οποία αναμένεται να γραφτεί στο ρεκόρ Γκίνες, όπως μας είπε ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης, ο Δήμαρχος Σιτίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, να είστε καλά. Να είστε καλά, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Σύνδεση. Εγώ ευχαριστώ. Άρα δεν θα την έτρωγες από Γκίνες. Θα έτρωγα όμως το ζουμάκι που φαντάζομαι θα είναι νοστιμότατο. Μαζί με τις πατατούλες, τα λαχανικά, ό,τι βάλει μέσα, εν πάση περιπτώσει.